Εδώ λοιπόν, παρεούλα μου η καρέκλα, γι' αυτό και την τράβηξα δίπλα μου, γιατί σήμερα δεν έχω κανέναν, είμαι μόνη μου. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για ακόμη μία Τετάρτη εδώ στους Peaky Blinders. Αυτή η ώρα είναι αφιερωμένη σε μας. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Τρίγκα για το NSTV. Και φυσικά θέλω να πιστεύω ότι ξέρετε πλέον που μπαίνετε, ξέρετε που μας παρακολουθείτε μέσα από το nstv.gr κάθετος, NSTV Live κάθετος, σας το λέω ολόκληρο. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα ακόμη στο Instagram μου να κάνω το swipe up, το οποίο είναι πολύ βοηθητικό. Και κάπως ζηλεύω τους πιο διάσημους οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι είναι ακόμη πάνω από τους 10.000 ακολούθους. Εγώ δεν είμαι τόσο διάσημη και ένα δάκρυ κυλάει αυτή τη στιγμή στα μάτια μου. Τι κάνετε, καλή Σαρακοστή να ευχηθώ. Νομίζω ότι ήταν διαφορετική Σαρακοστή. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι ένα χρόνο μετά και θα είμαστε στην ίδια κατάσταση και χειρότεροι από ό,τι ήμασταν πέρσι τέτοια εποχή. Ο Μάρτιος γενικά να ξέρετε ότι είναι ένας περίεργος μήνας, το λέω διότι είναι ο μήνας έξαρσης των ιών, είναι ο πιο βοηθητικός μήνας γιατί είναι ο μεταβατικός. Επίσης, λόγω της έναρξης της άνοιξης έχουμε πολλές αλλεργίες, οπότε λίγο θα μπερδευτούμε θεωρώ την άνοιξη και μπορεί πολλοί να έχουν κάποια αλλεργία και να νομίζουν μπουκώμα και να νομίζουν ότι έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό. Ωστόσο, όπως βλέπουμε, ο ιός δεν μας αφήνει σε ησυχία, εξελίσσεται τρέχοντας μάλιστα, θα έλεγα εγώ πιο συγκεκριμένα, καθότι βλέπουμε ότι οι μεταλλάξεις του έρχονται με ραγδαία ταχύτητα και στη χώρα μας και γενικότερα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την άνοιξη και αυτό το πλήγμα. Δεν είναι και λίγα αυτά που μας συμβαίνουν. Ωστόσο, προτιμώ να εστιάσω στο χαλβά, ο οποίος είναι λατρεμένος. Δεν ξέρω αν τρώτε όλους τους χαλβάδες, όλων των ειδών τους χαλβάδες. Εγώ είμαι φανατική. Η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικά χρόνια, ο μόνος χαλβάς που έτρωγα ήταν ο μακεδονικός, αγνοώντας το πόσο ωραίοι είναι οι λοιποί, όπως ο Σιμιγδαλένιος και ο Φαρσάλων, όπου μέχρι πρότινος εγώ τους μπέρδευα, πιστεύοντας ότι ο χαλβάς Φαρσάλων είναι ο ίδιος με το Σιμιγδαλένιο. Δηλαδή, ο Σιμιγδαλένιος είναι φαρσαλινός, αλλά δεν ισχύει αυτό. Αλλά δεν πειράζει, φαγητό να είναι και ό,τι να είναι. Νομίζω ότι περισσότεροι περάσαμε καλά, διαφορετικά, αλλά έχουμε ξαναπεί ότι ο κορονοϊός μας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε διαφορετικούς τρόπους διασκέδασης, γιατί δεν περνάμε και λίγα και ειδικά εδώ στη Νέα Σμύρνη δεν έχουμε περάσει λίγα από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το πιστεύω ότι έχει περάσει μία εβδομάδα από τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης. Έχω την αίσθηση ότι ήταν ένα μήνα πριν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γενικότερα ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ δεν έχουμε καταλάβει πότε έχει περάσει, πώς πέρασε μάλλον το 20 και μπήκαμε στο 21. Πήγαμε να μπούμε δυναμικά. Μπήκαμε δυναμικά κοινωνικά. Πολιτικά είμαστε σε μεγάλη αστάθεια. Παλεύουν οι μεν με τους δε. Θα τα δούμε κιόλας. Και εκτός αυτού έχουμε να παλέψουμε με την οικονομία, η οποία θα μας απασχολήσει ιδιαιτέρως από το Σεπτέμβριο. Θα δούμε πολύ έντονα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί επί των οικονομικών από το Σεπτέμβριο, γιατί τώρα έρχεται και ένας τουρισμός να αυξήσει λίγο τα έσοδα. Φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι θα το ζήσουμε όπως το περσινό, ευχόμενη υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι γενικότερα αυτό το lockdown δεν πολύ πέτυχε και ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Πολύ φοβάμαι, μιλάμε και για πείνα από το Σεπτέμβριο. Εκτός αυτών λοιπόν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και έναν κορονοϊό. Ευχόμενοι να τον αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και δύναμη. Και επίσης τώρα βλέπουμε και όλον αυτό τον μπανζουλισμό που γίνεται με το εμβόλιο της AstraZeneca καθώς και τις αντιδράσεις των χωρών, όπου η μία μετά την άλλη αποχωρεί. Θα τα πούμε εν συνεχεία, όχι εν συντομία. Θα εστιάσουμε και σε ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο με έχει στενοχωρήσει και με έχει θυμώσει. Συνήθως ό,τι με στενοχωρεί, με θυμώνει κιόλας, κλασικά. Και είναι φυσικά το ψήφισμα που τέθηκε για τις αμβλώσεις από τον
Ευρωκοινοβουλευτή, Κυμπουρόπουλο, τον Κυμπουρόπουλο. Λοιπόν, αυτό θέλω να το σχολιάσουμε. Θα προσπαθήσω να παραμείνω ψύχρεμη, χωρίς γιόγκες και τα λοιπά, χωρίς να έχω κάποιο φαγητό στη διάθεσή μου. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία ίσως μας ηρεμούν. Εγώ βέβαια απεχθάνομαι τη γιόγκα. Το ξέρω ότι πολλοί δεν θα συμφωνήσετε, αλλά εγώ απεχθάνομαι οτιδήποτε έχει να κάνει με γυμναστική, η οποία είναι πιο σμούθη, είμαι πιο πολύ του δυναμικού. Αυτά που λέτε, έτσι κάνουμε μια εισαγωγούλα. Εξακολουθώ να παραμένω σε mood τσαρακωστής. Βέβαια, σας θαυμάζω εσάς που κάνετε μυστεία. Εγώ ουδέποτε μπόρεσα να το τηρήσω. Και επειδή είμαι ένας οργανισμός που πεινάει, δεν θα μπορούσα ουδέποτε, θεωρώ, να πω στα Survivor. Τώρα που είπα και Survivor, επειδή σας έχω πάρει λίγο μονότερμα, το ξέρω ότι καθυστερούμε πλέον να αρχίσουμε την εκπομπή. Το πήγαμε 9.30 λόγω των δικών μου υποχρεώσεων. Ωστόσο, μη φεύγετε στις 10 και πάτε και μου βλέπετε Survivor. Γιατί νομίζω το πρώτο μισάωρο είναι η τσακωμή και τα ξεκατηνιάσματα και εδώ λέμε σοβαρά πράγματα. Αλλά εντάξει, δεν θα σας μαλώσω. Αυτό όμως που θα σας πω είναι ότι στο προφίλ μου το προσωπικό, όχι στους Peaky Blinders κάτω Παύλα NSTV, στο προσωπικό μου, το Ιωάννα κάτω Παύλα Τρίγκα, κάθε εβδομάδα ανεβαίνει το link της τελευταίας μας εκπομπής. Οπότε σε περίπτωση που χάνετε το live, μπορείτε να το απολαύσετε μέσα από το κανάλι του Νέα Σμύρνη TV στο YouTube και φυσικά να πω ότι μπορείτε να κάνετε και τα σχόλιά σας να τα αφήνετε μέσα στο NSTV live. Είμαστε εδώ για να σχολιάζουμε, για να φέρνουμε καλεσμένους. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Ιωάννα Γκελεστάθη, τομεάρχη της προστασίας του πολίτη με τη Νέα Δημοκρατία. Και πραγματικά συζητήσαμε για τα γεγονότα της Νέας Σμύρνης, εκεί επικεντρωθήκαμε και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχω να σας πω έτσι μια φορά ότι αυτή η interview, δεν μου έρχεται η λέξη στα ελληνικά, αδιανόητο, είναι λόγω του μαθήματος που έκανα πριν που είναι marketing και έχει λίγο ξενικούς όρους. Αυτά πάθαινα και όταν έκανα γερμανικά λοιπόν και όταν έδινα, δεν μπορούσα να θυμηθώ τις λέξεις στα ελληνικά. Αυτή η συνέντευξη λοιπόν μου ήρθε. Είχε κανονιστεί μία εβδομάδα πριν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τελέστηκε στην καρδιά των γεγονότων της Νέας Σμύρνης, αλλά τελείως τυχαία, οπότε είδατε τα τυχαία είναι και τα καλύτερα.
Έχω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί έρχεται μία περίοδος που αγαπώ πολύ. Η Eurovision period. Είμαι Eurofan από τα γενοφάσκια μου. Κάθε χρόνο στο ραδιόφωνο έκανα τουλάχιστον. Μπορεί να κάνουμε και εδώ μία εκπομπή. Ξεχωριστά εννοώ από το Peaky Blinders. Κάθε χρόνο στο ραδιόφωνο κάνω, έκανα και αν ακόμη είμαι στο ραδιόφωνο μετά την αναστολή θα κάνω εκπομπές αφιερωμένες σε αυτό το αριστούργημα το οποίο μπορεί να μας φαίνεται κάπως τα τελευταία χρόνια να έχει πολιτικοποιηθεί, να βγαίνουν πρότυπα ανά την εποχή. Αν και μεταξύ μας νομίζω ότι η Eurovision δημιουργήθηκε και λίγο για να φέρνει τη διαφορετικότητα και να ενώνει στα πλαίσια της διαφορετικότητας, γιατί καταλαβαίνετε ότι συγκεντρώνει μια Ευρώπη και όχι μόνο έτσι στα δεσμά της. Και γενικότερα είδαμε και τις συμμετοχές. Η αλήθεια είναι ότι έχω λυπηθεί πολύ για ένα πράγμα όσον αφορά τη Eurovision. Για κάποιες περσινές συμμετοχές όπως είναι της Ρωσίας, τον Little Big είναι ένα συγκρότημα εξαιρετικό που θυμίζει κάτι παλαιϊκό, το οποίο το έχει φέρει και το έχει δέσει καταπληκτικά με το στυλ του, με κάτι νεόφερτο. Και το τραγούδι Uno, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Και έχω να σας πω με μεγάλη χαρά, επειδή πάντα παρακολουθώ τις εξελίξεις της Eurovision, ότι το τραγούδι Uno έχει συμπεριληφθεί στα στα βίντεο μάλλον, να το θέσω διαφορετικά, στα βίντεο όπου έχει τις μεγαλύτερες προβολές, από τις μεγαλύτερες προβολές στην ιστορία της Eurovision, αλλά στους Eurofans. Βέβαια, το φαβορί για πέρσι ήταν η Ισλανδία, με τον Δαβίδ Δαδί, κάπως έτσι λεγότανε, όπου και μάλλον θα κέρδιζε η Ισλανδία, αλλά πραγματικά το Uno έχει φτάσει τις 191.880.000 προβολές στο YouTube και νομίζω ότι είναι στις πρώτες θέσεις των views στο YouTube. Έχω στενοχωρηθεί που δεν τελέστηκε η περσινή Eurovision, είχε πάρα πολύ ωραία στιγμιότυπα βέβαια, έγινε ένα αφιέρωμα στα πιο πετυχημένα τραγούδια, αλλά φυσικά συμπεριλήφθηκαν και η ABBA που το ένα μέλος, ο ένας άντρας, δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, μας μίλησε ως παππούς πια και μας εξιστόρισε την ιστορία και εμένα με πιάσε πολύ συναισθηματικά, γιατί πέρσι ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για μένα όσον αφορά το θέμα παππούς γιαγιά. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε θεωρώ μια εκπομπούλα. Φέτος θεωρώ ότι το τραγούδι της Ελλάδας είναι πιο καλό από πέρσι. Επίσης, έχει δημιουργηθεί και σ' άλλος με το τραγούδι «El Diablo» της Κύπρου, όπου πολλοί χριστιανοί έχουν ταχθεί κατά, διότι υποστηρίζεται ότι εξυμνείται ο διάβολος. Έχει ωραίο ρυθμό, έχω να σας πω. Το μήνυμα που ήθελε να περαστεί είναι για έναν άνθρωπο όπου φέρνει επί των δεσμών του μια γυναίκα ο οποίος είναι τοξικός και παρομοιάζεται με τον διάβολο. Βέβαια αυτό το μήνυμα δεν έχει περαστεί σωστά και κάποιοι στίχοι είναι διφορούμενοι, έτσι. Έχει προκαλέσει άλλο, έχει έναν πολύ καλό ρυθμό. Απλά καταλαβαίνετε ότι κάποια τραγούδια γύρουν παραπάνω τις αντιδράσεις, έτσι. Να σας πω φυσικά ότι με βλέπετε έτσι λίγο πιο ζεν σήμερα, έτσι λίγο με το φουτεράκι μου. Δεν είναι τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μου αρέσει γενικότερα σαν Ιωάννα να πρεσβεύω μια ευμετάβλητη προσωπικότητα, αλλά εννοώντας τα πλαίσια του καλού, έτσι. Δηλαδή, δεν μου αρέσει να είμαι πάντα στημένη, πάντα δημοσιογραφική, σαν να κάνω συνέντευξη, στημένη. Θέλω να είμαι και λίγο πιο casual και λίγο πιο cool κάποιες φορές. Και να σας υπενθυμίσω ότι γενικότερα έχω περάσει και μία περίοδο πολύ μεγάλης κούρασης,
Οπότε και νομίζω ότι ο ρουχισμός μας πολλές φορές αντικατοπτρίζει και τη διάθεσή μας, όπου η σημερινή μου είναι πιο cool και πιο να ξεκουραστούμε και λίγο, γιατί πραγματικά σας μιλάω, πέρασε μια δύσκολη περίοδο από την άποψη διαβασμάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, πάντα επικοινωνούμε εμείς και το βρίσκουμε. Θέλω όμως να πάμε στα σημαντικά ζητήματα. Έκανα έτσι μια παρένθεση με το ρουχισμό και τη Eurovision, έτσι για να τα πούμε και να είμαστε λίγο πιο ανάλαφροι, μωρέ. Η αλήθεια είναι ότι έχει προκαλέσει άλλο όλο αυτό που έχει συμβεί με το εμβόλιο της AstraZeneca, καθώς τίθεται σε παύση από πολλές χώρες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και οι μεγαλύτερες χώρες, έτσι, από πλευράς Γερμανίας και Γαλλίας, έχει γίνει αναστολή της χορήγησης του εμβολίου AstraZeneca εν μέσω ενός αυξημένου κύματος ανησυχιών που δημιουργεί αυτή η επιπλέον καθυστέρηση στην εκστρατεία εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι το ζητούμενο ξεκίνησε από το Σάββατο, όταν στην Ιταλία ένας καθηγητής αποδήμησε λόγω του συγκεκριμένου εμβολίου. Βέβαια, να σας πω ότι σήμερα στις χώρες όπου προστέθηκαν για την αναστολή του εμβολιασμού τίθεται η Σουηδία αλλά και η Λετωνία. Βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τη συνέχιση των εμβολιασμών της AstraZeneca και γενικότερα υποστήριξε αυτή τη θέση. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, είτε συμφεροντολογικές είτε μη, όπως είπαμε από τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες βλέπουμε ότι έχουν προτιμήσει να χορηγηθούν φάρμακα και από την Pfizer, έτσι. Να πούμε φυσικά ότι μεταξύ των χωρών που προστέθηκαν στη λίστα είναι η Ιταλία, η Ισπανία, αλλά και η Πορτογαλία. Αλλά έθεσαν προσωρινά και προληπτικά σε διαθεσιμότητα το εμβόλιο και η Δανία, η Νορβηγία, η Βουλγαρία, οι οποίες ανέστειλαν τα προγράμματά τους την περασμένη εβδομάδα. Έχω να σας πω φυσικά ότι μέσα σε όλα αυτά προκύπτει ένα πρόβλημα από τη δική μας την πλευρά, καθώς ο Βασίλης Κικίλιας χθες έκανε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι συνεχίζονται κανονικά οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ γίνονται όλες αυτές οι αντιδράσεις στην Ευρώπη και γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Ο Βασίλης Κικίλιας φυσικά μίλησε στο Sky, σημείωσε ότι στη χώρα έχουν γίνει 172.000 εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο, ενώ παρατηρήθηκε μόλις ένα περιστατικό που δεν σχετίζεται με το εμβόλιο, μετά από έλεγχο από τον νέο. Θέλω να πω επίσης ότι τέθηκε το πρόβλημα των θρομβώσεων, ότι το εμβόλιο το συγκεκριμένο πολλές φορές μπορεί να έχει επίδραση και να δημιουργεί προβλήματα θρομβώσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι ο κορονοϊός σχετίζεται και με αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας επιπλέον επιπλοκές όπως καρδιακή ανεπάρκεια. Με ένα κορίτσι 15 χρονών να νοσηλεύεται, το οποίο προσβλήθηκε από τον ιό και βρίσκεται στην εντατική αυτή τη στιγμή και σε ΜΕΘ. Φυσικά, να πούμε ότι ο Βασίλης Κικίλιας ο Βασίλης Κικίλιας, ο ΕΟΦ, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ο ΠΟΥ και ο ΕΜΑ, ότι έχουν την υποχρέωση να συνεδριάζουν συνεχώς και να λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού. Το εμβόλιο της AstraZeneca δεν έχει απορριφθεί από τις 11 περίπου χώρες, ενώ υπάρχουν υπερπολαπλάσεις χώρες που συνεχίζουν να εμβολιάζουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς τις σαφείς οδηγίες από τον ΕΜΑ, αλλά και τους επίσημους φορείς που ασχολούνται με το εμβόλιο. Ενώ, όπως σας είπα προηγουμένως, ο ΠΟΥ συνιστά τη συνέχιση των εμβολίων. Θέλω να σας πω, βέβαια, ότι τα σημερινά κρούσματα είναι στα 3.465, ένας αριθμός με αρνητικό πρόσημο και αρνητικό ρεκόρ για τα δεδομένα μας, ενώ υπάρχουν 56 νέοι θάνατοι. Αρνητικό ρεκόρ βέβαια σημειώθηκε και στην Κρητική με 1.701 κρούσματα. Βέβαια, μέσα σε όλον αυτό τον πανζουλισμό που γίνεται και την αναστάτωση που έχει γίνει με το εμβόλιο και φυσικά με την αύξηση των κρούσματων, ήρθε να τεθεί στο τραπέζι και η άρση του lockdown, καθώς
Έχει τεθεί στο τραπέζι φυσικά η γνώμη ότι το τελευταίο lockdown ήλθε σε ένα τέλμα, πρέπει να έρθει σε ένα τέλμα και φυσικά δεν υπάρχει σωτηρία, καθότι βλέπουμε ότι ενώ επικρατεί εντός εισαγωγικών lockdown, τα κρούσματα όλο ένα αυξάνονται. Να πούμε ότι στην Ελβετία, το διάβασα πρόσφατα, δεν το ήξερα, δεν υπήρχε lockdown και καθημερινά υπήρχαν 10.000 κρούσματα, έφτασε δηλαδή η Ελβετία στα 10.000 κρούσματα. Γενικότερα, να πούμε την αλήθεια, είμαστε σε ένα καθολικό lockdown, αλλά και δεν είμαστε. Συνεχίζουμε κανονικά τις δουλειές μας. Πιο πολύ νομίζω ότι πλήττεται η οικονομία με κάποιες επιχειρήσεις να παραμένουν όλο ένα περισσότερο κλειστές και να βουλιάζουν, όπως για παράδειγμα ο τομέας της γυμναστικής, γενικότερα τα γυμναστήρια και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, ενώ να πούμε φυσικά ότι ακριβώς επειδή δεν έχουν έρθει σε μία συνεννόηση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, υπάρχει και μία αναβολή συνεδρίασης της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων στην Ελλάδα. Και φυσικά την Παρασκευή, ενώ ήταν σήμερα να ανακοινωθεί τι θα γίνει με την άρση του lockdown, καθότι συζητούν να γίνει άρση όσον αφορά τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής από 22 Μαρτίου και από 29 να αρχίσει λίγο το λιανεμπόριο να κινείται, θα γίνει την Παρασκευή και έτσι θα έχουμε τις πρώτες αποφάσεις σχετικά με την σταδιακή άρση του lockdown. Θέλω να δω πώς θα πάει και αυτό. Είναι περίεργα τα πράγματα, ωστόσο να πούμε ότι δεν νομίζω ότι θα το κρατήσουν άλλο. Πλησιάζει το τέλος εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω αν θα είναι το τελειωτικό τέλος, αλλά πλησιάζει, καθότι να πούμε ότι γενικά έρχεται Πάσχα και ο τουρισμός θα πρέπει να κινηθεί, θα πρέπει η οικονομία γενικότερα πάλι να κινήσει, γρανάζει. Όπως βλέπετε, γίνεται γενικότερα ένας χαμούλης. Είναι γενικότερα ένα έτος το οποίο δεν είναι δίσεκτο όπως το 20, αλλά συνεχίζω ότι τα δυσάρεστα λίγο και τα διφορούμενα θα πω.
Γίνονται τόσο πολλά πράγματα που δεν ξέρω σε ποιο να πρωτοαναφερθώ. Θα προτιμήσω φυσικά να πάω στο επόμενο πολύ σημαντικό θέμα. Πριν πάω στο θέμα αυτό βέβαια, και ξέρετε όλοι για ποιο μιλάω, δεν ξέρετε, θα μάθετε βασικά, φαντάζομαι ότι το ακούσατε, ότι υπάρχει έκρηξη του υλικού φορτίου στα λίμματα και ότι υπάρχει αύξηση στα Χανιά περί του 1000%. Είναι εξωφρενικό θεωρώ, απίστευτο. Να πω πριν από αυτό ότι η Κεραμέως δήλωσε ότι θα υπάρξει παράταση της σχολικής χρονιάς φέτος. Οι πανελλαδικές θα γίνουν μέσα στον Ιούνιο όπως τελέστηκαν και πέρσι. Poor guys, good luck to you. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πολύ δύσκολα τα βγάλαμε πέρα και εμείς στο Μάιο. Οπότε σας καταλαβαίνω, με ζέστη και τέτοια είναι και όλη αυτή την κατάσταση είναι ό,τι χειρότερο από το θέμα, από τη σκοπιά τη δική σας, έτσι. Και επίσης, γενικότερα η χρονιά θα παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο. Η τηλεκπαίδευση σημειώνεται ότι πάει καλά. Βέβαια, κανένας δεν μας ρώτησε μας που όλο το WebEx κάνει παράσιτα και γενικότερα πολλές διακοπές, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουν να λένε ότι πάει καλά, ας πηγαίνει καλά. Βέβαια, συγκρίνεται με το από κοντά να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σημερινό θέμα, το οποίο έσκασε, όπως είπαμε, υπάρχει αύξηση οικού φορτίου στα λίμματα με 87% αύξηση στην Αττική, ενώ η Κρήτη σημειώνει 1000%. Την ώρα που η κυβέρνηση λοιπόν και οι ειδικοί προσπαθούν να χαράξουν ένα νέο δικό χάρτη που θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή στην κανονικότητα και γενικότερα παλεύουν να δουν πώς θα γίνει η άρση του lockdown, η αύξηση του υλικού φορτίου που δείχνουν τα λίμματα προκαλούν προβληματισμό. Η πανδημία λοιπόν συνεχίζει να καλπάζει στις μεγάλες πόλεις της χώρας, με την Κρήτη να κρατά τα σκύπτρα, τα αρνητικά σκύπτρα και την πρωτιά και να σημειώνεται υψηλότερα ποσοστά, όπως δείχνουν φυσικά και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λιμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού σε αστικά λίμματα που αφορούν την περίοδο από 8 έως 14 Μαρτίου του 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την περιφέρεια της Αττικής και της πόλης της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και της Πάτρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των εκάστοτε μονάδων επεξεργασίας λιμάτων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές. Η αλήθεια είναι ότι και μια φίλη μου που είναι από Κρήτη μου είπε ότι γενικότερα γίνεται χαμός και από κρούσματα και ούτω καθεξής. Να πω λίγο ενημερωτικά ότι στην Αττική είναι συν 87%, Θεσσαλονίκη συν 74%, στη Λάρισα συν 41%, Βόλος μείον 7%, Ηράκλειο συν 683%, Χανιά συν 1000%, Ρέθυμνος συν 136%, Άγιος Νικολάος συν 695% και Πάτρα συν 3%. Να πούμε βέβαια ότι γίνεται χαμός σε όλη την Κρήτη, όπως βλέπουμε τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά. Και στον Άγιο Νικόλαο που έρχεται δεύτερος όσον αφορά την αύξηση, υπάρχει 695%. Η κατάσταση γενικότερα είναι δύσκολη. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο πήρε και παράταση η ανακοίνωση των αποφάσεων και γενικότερα η συνεδρίαση των λοιμοξιολόγων. Λοιπόν, θέλω να περάσω πριν το θέμα που συγκλονίζει και μένα και φαντάζομαι και εσάς και θέλω να πιστεύω και εσάς, γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι γινόμαστε ποποτικοί και πηγαίνουμε πόσα χρόνια ή μάλλον πόσους αιώνες πίσω, και το εμπρός πίσω γίνεται εμπρός πάμε πίσω, απλά λείπει το πάμε. Να πούμε για την συνέντευξη που έχει ταράξει τα νερά του Buckingham και μία λιονταρίνα στο ζώδιο, τη Meghan Markle, όπου έχει παρασύρει
τον χάρη στα δεσμά της, όπως λένε πολλές δύσπιστες, αλλά και πολύ δύσπιστοι. Και γενικότερα τον έχει κάνει και τον έχει παρασύρει εκτός των πύλεων του παλατιού, αλλά και με τη συνέντευξη Φωτιά στην Όπρα, να πούμε ότι μεταδόθηκε από τον Αντένα. Και φυσικά η Μέγκαν Μάρκελ μέσα σε όλα αυτά μίλησε και για κάποια περιστατικά που συνέβησαν λίγο πριν το γάμο, αλλά και μετέπειτα λίγο πριν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού. Μέσα σε αυτά λοιπόν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Κέιτ, ενώ έλεγε ο Βρετανικός τύπος ότι η Κέιτ είχε πληγωθεί από την Μάρκλ και την είχε κάνει να κλαίει, η Μάρκλ υποστήριξε ότι άθελά της η Κέιτ και μέσα στην πίεση του γάμου την έφερε προεκπλήξως και έκανε την ίδια να κλαίει. Βέβαια, τη ζήτησε συγγνώμη και η Μάρκλ ως καλόκαρδη δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό παρά να τη συγχωρέσει. Βέβαια, αυτό που συντάραξε τον Βρετανικό και όχι μόνο τύπο είναι το γεγονός ότι είχε τεθεί ένα ρατσιστικό σχόλιο από κάποιο μέλος του παρλατιού στο πρόσωπο του Χάρη για το χρώμα του μωρού της Μέγκαν και του Χάρη φυσικά. Να πούμε ότι η 39χρονη Μέγκαν Μάρκελ κατηγόρησε τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας πως είχε εκφράσει ανησυχία για το πόσο σκούρο θα ήταν το χρώμα του δέρματος του γιού της και ότι την όθησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, τονίζοντας ότι ζήτησε βοήθεια και δεν την έλαβε. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά, επειδή είδα κάποια αποσπάσματα, είναι ότι η Όπρα αρχικά την ρώτησε αν απευθύνθηκε στο Χάρη και της είπε η Μέγκαν Μάρκελ ότι στην αρχή δεν ήθελε να του το πει, διότι δεν ήθελε να τον στενοχωρήσει και γενικότερα ένιωθε πολύ μόνη της. Ο Χάρη στη Μέγκαν Μάρκελ, όπως τόνισε και ο ίδιος, είδαμε ότι βλέπει μια απομίμηση σκληρότητας από το παλάτι έναντι της Μάρκελ και την ταυτίζει με το σκληρό πρόσωπο που έδειξαν στη μητέρα του, λέγοντας ότι δεν θα ήθελε η όλη ιστορία να έχει την ίδια κατάληξη. Να πούμε φυσικά και να υπενθυμίσουμε ότι ο Χάρη έχασε τη μητέρα του σε μια πολύ δύσκολη φάση. Ο Ήλιαμ ήταν πιο μεγάλος, οπότε και είχε φύγει από την τρυφερή ηλικία. Όχι ότι δεν ήταν σε τρυφερή ηλικία και πάντα ο χαμός της μαμάς είναι πολύ σημαντικός των γονέων γενικότερα. Αλλά γενικότερα ο Χάρη το βίωσε πάρα πολύ έντονα. Όπως έχουμε δει άλλωστε, ο νεαρός έχει εκφράσει με τις πράξεις του και μια πολύ διαφορετική στάση, εφόσον ήξερε ότι δεν θα είναι ο διάδοχος. Γενικότερα τον είχαμε δει να ήταν πιο ατίθασος. Η Όπρα επίσης στη συνέντευξη εξέφρασε μεγάλη έκπληξη όταν η Μάρκελ της αποκάλυψε ότι υπήρχε αυτή η συζήτηση για το χρώμα του μωρού, κάνοντάς την να απορρίσει φυσικά, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο για το Buckingham, καθώς αρχίζουν λίγο και διαταράσσονται ισορροπίες για την ρατσιστική, ας πούμε, το ρατσιστικό προφίλ που αρχίζει να ζωγραφίζεται και εκτός των πυλών, διότι όπως έχουμε δει το Buckingham έχει επιδείξει μία πρωτοφανή θα λέγαμε ανοχή τόσο με το να παντρευτεί ο Ουίλιαμ μία μη έτσι βασιλικής καταγωγής γυναίκα όσο και την αποδοχή του να παντρευτεί με την Μέγκαν Μάρκελ ο Χάρη. Γενικότερα οι αποκαλύψεις ήταν πολλές. Βέβαια, πολλοί κατηγορούν και συνεχίζουν να κατηγορούν τη Μάρκελ για ένα πολύ καλωστημένο παιχνίδι, όπου βέβαια πολλοί θεωρούν ότι δεν θα ευδοκιμήσει για πάρα πολύ και ότι θα είναι κατά της, αλλά και κατά του Χάρη, τον οποίον είδαμε ιδιαίτερα τρυφερό. Βλέπουμε ότι ο Χάρη το προσωποποιεί στην τραγωδία που έζησε και η μητέρα του, έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση του πράγματος και γι' αυτό το λόγο είπε ότι θέλησε
να απομακρυνθεί από το παλάτι, ενώ είπε ότι δεν είχε και οικονομική υποστήριξη, λέγοντας ότι το σπίτι που έχουν αυτή τη στιγμή το αγόρασε από την περιουσία που του άφησε η μητέρα του. Instagram ότι τα πίνετε ουζάκια έτσι. Εγώ ήπια τη Δευτέρα, βέβαια δεν είμαι πάρα πολύ φαν του ουζού. Δεν έχω πιει, θεωρώ ποτέ, νομίζω ότι δεν έχω πιει ποτέ βύσσινο, ούζο με βύσσινο ή βύσσινο με ούζο. Δεν ξέρω τι πίνω, καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η κατάστασή μου, κυρίες και κύριοι. Κατά τα άλλα, διευθύνω εκπομπές όσο μπορώ. Κάνω πράγματα, παρόλα αυτά δεν ξέρω τι μπορεί να περιέχει το ποτό μου. Δεν θυμάμαι, παιδιά, πραγματικά. Μπορεί όντως να έχω δοκιμάσει κάποια στιγμή. Αν δεν έχω δοκιμάσει, θέλω πολύ. Έχω την αίσθηση ότι είναι παράδοση του Βορρά, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Αν είναι ωραίο, από όπου και αν είναι ωραίο, είτε είναι φαγητό είτε ποτό, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ που λέτε έτσι τα κοπάνισα λίγο τα ουζάκια μου τη Δευτέρα, κατά τα άλλα μια χαρά ήμουνα, μετά βγήκα κιόλας, εξαιρετικά. Λοιπόν, να περνάτε καλά, τι να πω παιδιά, μόνο μην έχετε πάει να δείτε Survivor, περιμένετε λέει 20 λεπτά και να τελειώσει η εκπομπή και να πάτε να δείτε ό,τι θέλετε. Ούτως ή άλλως το Survivor δεν φεύγει, μπορείτε να τα δείτε και στο YouTube, και εμάς μπορείτε να μας δείτε στο YouTube, αλλά... Τώρα τι προτιμάτε, Peaky Blinders, με Ιωάννα Τρίγκα ή Survivor? Μην απαντήσετε. Λοιπόν, πηγαίνω στο άλλο μου θέμα, το οποίο είναι σοβαρό και γενικότερα έχουν προκληθεί αντιδράσεις και θέλω να πιστεύω ότι έχουν προκληθεί αντιδράσεις. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά ξυπνάμε ως άνθρωποι και όπως είπα πριν ότι δεν ποποτίζουμε. Όποιοι έβλεπαν το καφέ της Χάρας, ξέρετε τον κύριο Ουδεπόποτα, που εύχομαι να μην ουδεποποτήσουμε, ουδέποτε ουδεποποτήσουμε, διότι αυτό θα σημάνει όχι χαρμόσυνες καμπάνες, αλλά καμπάνες οι οποίες μας πηγαίνουν πίσω σε ξεχασμένους αιώνες, μεσαίωνες θα έλεγα, και αναβίωση αυτών, όπου πλέον δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερες οι γυναίκες, θα υπάρχουν άλλων ειδών εξουσίες και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος ξημερώνει καλύτερος και όχι χειρότερος κάθε φορά που ανοίγουμε το παραθύρι του δωματίου μας, έτσι. Έτσι λοιπόν, καταλάβατε για ποιο κοινωνικό, πολιτικό θέμα είναι, πιάνει όλο το φάσμα, θα μιλήσω αυτή τη στιγμή. Για την ψήφιση κατά του δικαιώματος άμβλωσης των γυναικών,
που έγινε από τον κύριο Κυμπουρόπουλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Να θυμίσω ότι ευρωκοινοβουλευτής είναι ο εν λόγω κύριος με τη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα έχει προκαλέσει το σοκ όλων μας, θέλω να πιστεύω, διότι ψήφισε κατά, να σας πω, δηλαδή, με άλλα λόγια, η ψήφος ήταν κατά των αμβλώσεων, αλλά δόξα τω Θεώ, η Νέα Δημοκρατία παίρνει αποστάσεις από αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε, λίγο και να το αποδομήσουμε, να το σχολιάσουμε. Και επειδή αυτόν τον μήνα δεν θα δείτε δικό μου άρθρο καινούριο, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ήθελα να γράψω για τη βία, δεν ήθελα να γράψω για την αστυνόμευση, δεν ήθελα να γράψω για κάτι τετριμένο. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλω να καταπιαστώ. Θεωρώ ότι γενικότερα υπάρχουν ζητήματα στη σημερινή εποχή με τα οποία μπορείς να καταπιαστείς. Και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για πολλούς πολλούς λόγους. Αρχικά θέλω να πω ότι το θεωρώ πάρα πολύ άδικο. Άδικο τον πρώτο λόγο σε αυτά τα ζητήματα να τον έχουν άντρες. Χωρίς κανένα ρατσιστικό σχόλιο. Αλλά συγγνώμη που θα το πω, η φύση δεν σας πρίκησε με αυτό το υπέροχο συνέστημα του να μπορείτε να κυοφορείτε και να βιώνετε το μεγάλωμα του παιδιού μέσα σου. Είναι εξαιρετικό και πραγματικά το να το άκουγες ίσως από μια γυναίκα ίσως ήταν πιο εξοργιστικό. Ίσως θα μπορούσε κάποιος να το δικαιολογήσει, not really θα πω με hashtag, θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ψήφο αυτή, γιατί δεν μπορεί ένας άντρας να το βιώσει. Ένας άντρας ο οποίος έχει γεννηθεί άντρας, όχι ένας άντρας, μια γυναίκα όπου αποφάσισε να κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου. Μια γυναίκα που αποφάσισε να κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου μπορεί βιολογικά να κυοφορήσει, το έχουμε δει να συμβαίνει. Αντιδράσει λοιπόν από το κόμμα του προκάλεσε το γεγονός ότι ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος τάθηκε κατά των αμβλώσεων. Συγκεκριμένα, ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ενέκρινε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρει πως η ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού πρέπει πάντα να προστατεύεται ξεκινώντας από τη στιγμή της σύλληψης. Με ανακοίνωση του γραφείου τύπου, η Νέα Δημοκρατία παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον Ευρωβουλευτή της Στέλιο Κυμπουρόπουλο και ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη θέση, σταθερά και διαχρονικά, για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Το θέμα αυτό έχει λυθεί για την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Είναι προφανές ότι η ψήφος του Ευρωβουλευτή, κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου, δεν εκφράζει το κόμμα και τον πρόεδρό του, αναφέρει η Πειραιός. Να πούμε φυσικά ότι ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος ήταν φυσικό και επόμενο να απαντήσει σε όλα αυτά. Μη παραδεχόμενος να πω την αλήθεια του, την πεποίθησή του. Πριν πάω και διαβάσω και δω, έχω δει βασικά τι λέει ο Κυμπουρόπουλος. Εγώ να πω ότι περίμενα περισσότερη ευαισθησία από έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει βιώσει το ρατσισμό. Και πάντα περιμένεις από τους ανθρώπους αυτούς να έχουν μια παραπάνω ευαισθησία. Θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω και να λέω αλήθειες, τη δική μου αλήθεια. Δεν έχει σημασία αν ανά τα χρόνια κάτι μεταβληθεί στο μυαλό μου, γιατί σε μια ηλικία μπορεί να έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου και τα θέλω σου, τα πρέπει σου, οι κανόνες σου να αλλάζουν, είτε να αναιρούνται από κάποιον ο οποίος έχει πιο σταθερές απόψεις, αλλά σου αποδεικνύει τους λόγους για τους οποίους πιστεύει αυτό και μπορείς να ενστερνιστείς ό,τι θέλεις. Ελευθεροί άνθρωποι είμαστε, θέλω να πιστεύω, αν και αυτό πάει λίγο να καταπατηθεί. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς οι αρτιμελείς, φυσιολογικοί άνθρωποι που έχουμε μάθει να αγαπάμε, έχουμε όλη την καλή διάθεση ώστε να ταχθούμε υπέρ των απαλληφών
των κακεντρεχών σχολείων και πράξεων κατά της διαφορετικότητας. Αγαπάμε τη διαφορετικότητα και τη θέλουμε και γι' αυτό πολεμάμε ανά τα χρόνια, έτσι. Πολεμάμε για δικαιώματα ίσα μεταξύ ανθρώπων όπου επιλέγουν ένα άλλο δρόμο από τον μονόδρομο του πρέπει. Όμως, είναι σαν τους ανθρώπους που μιλάνε για τον έρωτα, κατηγορούν τους άλλους ότι δεν τους καταλαβαίνουν, αλλά οι ίδιοι δεν κάνουν τίποτα για να βρουν και οι ίδιοι τον έρωτα και να παλέψουν γι' αυτόν. Σας λέω ένα πολύ ρηχό παράδειγμα για να σας πάω στο σοβαρό και να καταλάβετε την αντιστοιχία. Όταν απαιτείται από εμάς, από τους ανθρώπους γενικά, είτε εσάς, είτε εμάς, είτε τους, να σας συμπεριφέρονται σωστά, δίκαια, πρέπει να έχετε την ενσυναίσθηση αποδοχής της δικαιοσύνης και ανταμοιβής της δικαιοσύνης. Γιατί πάμε να φτιάξουμε έναν κόσμο που θα είναι δίκαιος και θα αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εσείς στη δική μας τη θέση θα πρέπει να είστε πιο άδικοι και από τους άδικους. Πολλοί άνθρωποι μου είπαν ότι ο εν λόγω κύριος είναι πολύ συντηρητικός. Αδιαφορώ. Δεν με νοιάζει να αποφασίσει ένας άνθρωπος για μία μυρτό, για μία χύψη γυναίκα η οποία είτε βιάστηκε, είτε έμεινε έγκυος, δεν θα πω κατά λάθος, θα πω έμεινε έγκυος από μία πράξη που δεν θέλησε ποτέ ίδια και της αφαιρείς το δικαίωμα να μην φέρει στη ζωή ένα παιδί το οποίο θα κάνει δυστυχισμένο. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιοι άνθρωποι είναι συνειδητοποιημένοι και δεν θέλουν παιδιά γιατί ξέρουν ότι θα τους βουτήξουν μέσα στη δική τους δυστυχία και δεν θέλουν. Και το θεωρώ πολύ πιο τίμιο ένας άνθρωπος να ξέρει ότι θα κάνει ένα παιδί δυστυχισμένο και να επιλέγει να μην το κάνει με το να μην το φέρνει στη ζωή από έναν άνθρωπο που συνεχώς λέει και υποστηρίζει ότι είναι υπέρ της οικογένειας και όταν έρχεται αυτή η στιγμή δεν κάνει τίποτα για να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Δεν θα φέρω ως πρώτο παράδειγμα το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δεν είναι γεννημένος γυναίκα και άρα δεν πρέπει να πάρει θέση, αλλά εγώ σαν Ιωάννα, σαν δημοσιογράφος, σαν Ιωάννα βασικά, γιατί okay, εδώ και τώρα μπορώ να πω την άποψή μου, θα ήθελα να δω πιο πολύ μια γυναίκα σε αυτή τη θέση ή έστω αν δεν δω μια γυναίκα σε αυτή τη θέση, μάλλον να δω μια γυναίκα στη θέση του να αποφασίσει για το ψήφισμα και όχι έναν άντρα. Αλλά δεν θα το πάρω ρατσιστικά ούτε φιλετικά. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον άνθρωπο τι έχει στο μυαλό του. Απαντάει βέβαια τι έχει στο μυαλό του. Κοιτάξτε να δείτε, το σώμα της κάθε γυναίκας είναι δική της υπόθεση. Και αυτό έρχεται να αντιταχθεί και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αδιαφορούν για τον οποιοδήποτε βιασμό, ο οποίος βιασμός δεν ξεκινάει από το σώμα, μάλλον δεν εμένει μόνο στο σώμα, πηγαίνει και στην ψυχή. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι λίγο αλληλένδετα. Είναι συντηρητικά ανεφλόγου και βλακωδώς συντηρητικά. Και δεν τα βλέπω καν συντηρητικά, τα βλέπω μεσαιωνικά. Ο κάθε άνθρωπος έχει λόγο και αυτοδιάθεση και έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Και όλες αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές σε μια Ευρώπη όπου υποτίθεται τάσεται υπέρ της διαφορετικότητας και υπέρ της καινοτομίας της ουσιαστικής, να συνηγορεί με τέτοια ψηφίσματα κατά του ανθρώπου και της ελευθερίας αποφάσεως. Αυτές οι αποφάσεις, αυτά τα ψηφίσματα μας πάνε αιώνες πίσω, σε εποχές όπου θα φοβάστε να βγάλετε τις κόρες σας έξω, γιατί αν ομοιγέννητο γίνει κάτι και δεν θέλουν να φέρουν στη ζωή ένα παιδί, δεν θα μπορούν, γιατί ο κύριος Κυμπουρόπουλος και ο κάθε κύριος Κυμπουρόπουλος, αν μπορούμε να τους πούμε κυρίους, γιατί πλέον το κύριος είναι μεγάλη λέξη, αλλά εμείς το γράφουμε με μικρά, αγνώντας τη σημασία του, θα έχει αποφασίσει για εσάς, για εμάς, για κάτι το οποίο δεν θα βιώσει ποτέ. Έτσι είναι, ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ξέρω ότι πολλοί θα αντιταχθούν και θα πούνε μα τι λέει, αλλά ποτέ δεν θα βιώσει ένας άντρας, ένας γεννημένος άντρας, αυτό το θείο δώρο.
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει την ευαισθησία όταν πρέπει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι σωστός μπαμπάς. Τα διαχωρίζουμε αυτά, διότι έχω δει μπαμπάδες να κεντάνε και μητέρες στον κόσμο τους. Είναι στον άνθρωπο. Αλλά γι' αυτό το λόγο ακριβώς και είμαι αυστηρή στις γυναίκες, όπου παρατάνε π.χ. τα παιδιά τους και τα κάνουν δυστυχισμένα, γιατί δεν μπορεί να νιώθεις το παιδί, να μεγαλώνει, να είναι σάρκα από τη σάρκα σου, έτσι. Για μένα ο ομφάλιος λόρος δεν κόβεται ποτέ. Είναι απίστευτο συνέστημα. Δεν λέω, δεν κατηγορώ, ούτε βάζω σε δεύτερη μοίρα τους άντρες, αλλά κατά κάποιο τρόπο η φύση κάποιες φορές ίσως να μας βάζει σε δεύτερη μοίρα, και σε αυτό το κομμάτι δυστυχώς ίσως έχει βάλει τους άντρες σε δεύτερη μοίρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό για αυτούς. Έχετε όλο το δρόμο μπροστά σας για να αποδείξετε ότι είστε σωστοί και ότι οι αποφάσεις είναι ορθές, αυτές που παίρνετε όταν τις παίρνετε για δημιουργία οικογένειας. Και σας μιλάω, είμαι πάρα πολύ αυστηρή με αυτό το ζήτημα, με το ζήτημα της οικογένειας. Έχω μεγάλο πρόβλημα και είμαι πολύ φανατική της δημιουργίας οικογένειας, αλλά σωστής οικογένειας. Και θα μου πείτε ότι ίσως αυτό ακούγεται κάπως. Κάπως ακούγεται και αυτό που είπε ο κύριος Κυμπουρόπουλος όμως, και αυτό που ψήφισε. Και σας λέω, δεν αντιτάσσομαι στους άντρες, τους αγαπώ ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πλάσματα, αν σκεφτούμε ότι μπορούν να διευθύνουν εταιρείες, αλλά να μην ξέρουν που μπορεί να βρίσκονται τα ζευγάρια από τις κάλτσες τους. Είναι εξαιρετική η ικανότητα να το σκεφτείτε. Αλλά εμένα με θλίβει αυτό το γεγονός, γιατί μας πάει πολλές, πολλές δεκαετίες πίσω. Και ξέρετε, κάπως έτσι φεύγουν και οι ελευθερίες. Μπαμπαμπαμπαμπαμπ. Είναι σαν μια μπάλα του μπάσκετ που την αλλάζεις από το ένα χέρι στο άλλο και πάει στο αριστερό χωρίς να το καταλάβεις. Εξαρτάται λοιπόν πόσο καλός ταχυδακτυλουργός είσαι ή καλός leader. Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση του Κυμπουρόπουλου ήταν ότι δεν ψήφισε γι' αυτό ακριβώς. Μίλησε ο ίδιος στο Newsbomb, επεσήμανε πως η τροπολογία δεν αφορά το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβρωση, αλλά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, ξεκινώντας από τη στιγμή της σύλληψης. Σεβόμαι απόλυτα το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Σε παρόμοια ψηφίσματα για την άμβλωση στο παρελθόν, έχω ψηφίσει υπέρ, γιατί σέβομαι και αναγνωρίζω αυτό το δικαίωμα, όταν μάλιστα η γυναίκα δεν έχει δώσει την έγκρισή της για να γίνει κάτι τέτοιο. Να πούμε φυσικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ταχθεί πολύ κατά η αντιπολίτευση γενικότερα, και απάντησε και σε αυτό ο Κυμπουρόπουλος, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την απόφασή μου, την διαστρέβλωσε και επιχείρησε να την εκμεταλλευτεί, κατηγορώντας εμένα για ρατσισμό. Αν είναι δυνατόν. Έχω αποδείξει στο παρελθόν με τη στάση και τις δράσεις μου πόσο στηρίζω τις γυναίκες. Ήταν ένα ψήφισμα για τα δικαιώματα του παιδιού, για το δικαίωμα στη ζωή. Αυτό ψηφίζαμε, όχι το δικαίωμα στην άμβλωση. Είπε ο Κυμπουρόπουλος, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντί του. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν δίστασε να αναφερθεί και στον εαυτό του, λέγοντας: αν η μητέρα μου είχε δει ότι είμαι ανάπηρος, θα με σκότωνε ή όχι. Η συζήτηση είναι μεγάλη και θα ήθελα πολύ να ανοίξει. Ναι, υπάρχει το δικαίωμα στην άμβλωση και δεν είμαι κατά, αλλά υπάρχει και το δικαίωμα του κάθε παιδιού στη ζωή. Επί της ουσίας μας λέει ο Γιάννης Γιαννάκης, έτσι. Αυτό μας λέει επί της ουσίας του, καταλαβαίνετε. Και πραγματικά πάψτε πλέον να μας θεωρείτε ηλίθιους. Υπάρχουμε κι εμείς που δεν είμαστε, θέλω να πιστεύω, σε τέτοια ζητήματα τόσο ηλίθιοι, ή τουλάχιστον είμαστε υπερευαισθητοποιημένοι, ώστε να καταλάβουμε πόσο μακριά φτάνει η βλακεία σας. Excuse me not. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ότι ξέρετε, καμιά φορά μένω άλλαλη, εννέα μπροστά σε σκέψεις ανθρώπων, οι οποίοι ίσως δεν καταλαβαίνουν πολύ λεπτές γραμμές, γιατί δεν τους ένιωξε να τις καταλάβουν. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι άνθρωποι, όταν είμαστε βολευμένοι, δεν μας νοιάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει, με εξοργίζει πάρα πολύ όλο αυτό
Και αυτό που θα πω έτσι μία φορά είναι ότι κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της. Ναι, μπορεί ένας άνθρωπος να μην μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί το οποίο έχει κάποια προβλήματα. Είναι πολύ γενναίοι οι γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες, είναι πολύ δυνατοί σαν άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι από την ίδια πάστα. Και ξέρετε, για να σας το δώσω να καταλάβετε και εσείς οι άντρες που ίσως δεν ξέρετε κάποια πράγματα, ίσως και οι γυναίκες δεν ξέρετε κάποια πράγματα, γιατί δεν μας νοιάζει όλες να κάνουμε παιδιά, δεν μας νοιάζει όλες να δημιουργήσουμε οικογένεια. Ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά όνειρα. Και γιατί πρέπει να βάλουμε πάλι τα φυλετικά σε όλο αυτό το παιχνίδι? Όπως ένας άντρας μπορεί να μην θέλει να κάνει οικογένεια και παιδιά, έτσι και μια γυναίκα. Το γεγονός ότι η φύση μας περικίζει με ένα πλεονέκτημα. Πλεονέκτημα για κάποιους. Για κάποιες μπορεί να είναι απλά κούραση να υπάρχει η έμεινος ρύση κάθε μήνα, γιατί το βρίσκουν ανούσιο, γιατί δεν ονειρεύτηκαν ποτέ να γίνουν μαμάδες. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες εξετάσεις πλέον που γίνονται και έχει προχωρήσει τόσο η επιστήμη, όπου σου δίνεται η δυνατότητα πλέον σε κάποιον μήνα, κάνοντας β' χωριακή, αν δεν απατώμε, διορθώστε με γιατροί και λοιποί, να δεις αν το παιδί σου θα γεννηθεί με κάποιο σύνδρομο. Γενικότερα είναι πιο δύσκολη εξέταση β' χωριακή και νομίζω ότι σε αυτό βλέπεις μέσα από τον αυχένα εδώ, από τον μυελό επί της ουσίας, αν το παιδί θα γεννηθεί υγιές ή όχι. Ναι, είναι δικαίωμά μου να μην θέλω να φέρω στον κόσμο ένα παιδί το οποίο θα ταλαιπωρηθεί σε έναν κόσμο πολύ ρατσιστικό, όπως άνθρωποι σαν πολλούς, δεν θα ονοματίσω, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ακαμψία τους και πίσω από τα παντελόνια τους, αν φοράνε και ποτέ. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο προφίλ μου, στο προσωπικό, στο Facebook, ανέβασα κάτι εμπνευσμένο από μία καθηγήτριά μου και πολύ χαίρομαι άνθρωποι που με δίδαξαν στα γράμματα να με διδάσκουν καθημερινά και ως άνθρωπο. Δεν ξέρω τι να πω. Με βλέπετε λίγο διστακτική, γιατί πρέπει να διατηρηθώ ψύχρεμη και πρέπει να μάθω να είμαι δημοσιογράφος ψύχρεμος πάνω απ' όλα. Να σέβομαι την άποψη του άλλου δεν έχει να κάνει με το ότι δεν σέβεσαι την άποψη του άλλου. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον δικό σου κόσμο ή στους δικούς σου κανόνες κάποια πράγματα είναι αδιανόητα, δεν χωρούν και είναι πολύ φασιστικά. Συγγνώμη που το λέω έτσι, απλά το λέω απτά για να το πιάνουν όλοι και να μιλήσουμε μια αργό η οποία θα μας συνταράξει, γιατί ξέρετε η λέξη φασισμός είναι συνταρακτική όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά και για μας. Και το λέω για τη Γερμανία, γιατί όσοι διδάσκονται γερμανικά ξέρουν ότι π.χ. η λέξη Führer, που είναι οδηγός, που σημαίνει οδηγός, der Führer, δεν χρησιμοποιείται, γιατί έχει ταυτιστεί με τον Χίτλερ, π.χ. Αλλά όπως βλέπετε, βιώνουμε τα 200 χρόνια και διανύουμε τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση και χαίρομαι πολύ που γίνονται επαναστάσεις και σήμερα. Επαναστάσεις μέσα μας, έξω μας, ουσιαστικές, με όλο αυτό που γίνεται με την κακοποίηση, με όλα αυτά που βλέπουμε, με τις αντιδράσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θέλω να πιστεύω ότι μια μερίδα των ανθρώπων κατανοεί πόσο σημαντικά είναι τα δικαιώματα, πόσο σημαντικός είναι ο άνθρωπος να εξελίσσεται και να προστατεύεται. Γιατί τελικά οι νοοτροπίες που είναι πολύ πεπαλαιωμένες είναι πολλές και είναι επικίνδυνες. Ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι επικίνδυνο κάτι το οποίο ποικίλει, αλλά ακόμη και ένα σπίρτο βάζει φωτιά σε ένα σπίτι. Είναι ένα μικρό σπίρτο, αλλά μπορεί να κάψει ολόκληρη κατοικία. Και αυτό πρέπει να μας λέει πολλά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ίσως επιστρέψω στη γραφή, στο NSTV θα γίνει, με ένα κείμενο για το όλο ζήτημα. Πραγματικά είναι ένα ζήτημα που με θλίβει και με νευριάζει. Και πραγματικά κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλάνε πλέον. Συγγνώμη που το λέω, ναι, ακούγεται
φασιστικό. Δεν ξέρω, νιώθω ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα όπου ακριβώς επειδή δεν γίνεται το σωστό φιλτράρισμα στο μυαλό κάποιων, πρέπει να πάψουν να μιλάνε, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν πρέπει να το λέω αυτό. Πρέπει να είμαι σωστή αντικειμενική με δημοσιογράφους πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσω. Πρέπει να το διαπραγματευτώ μέσα μου. Και αυτά τα ωραία. Αυτά τα ωραία. Ήταν άλλο ένα Peaky Blinders με την Ιωάννα Τρίγκα. Κάθε Τετάρτη στις 9.30 με 10.30, μη μου το ξεχνάτε. Θα σας το υπενθυμίζω. Ζητώ συγγνώμη για την προηγούμενη καθυστέρηση στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτά συμβαίνουν και γενικότερα το να είσαι πιο ζεν είναι και πιο ωφέλιμο. Καλό σας βράδυ, καλή ξεκούραση, καλή προβολή ό,τι και να βλέπετε. Είναι MasterChef, είναι Survivor, ευελπιστώ να σας κράτησα μέχρι το τέλος, θα τα πούμε. Να ενημερώνεστε, να προσέχετε και εύχομαι να βγούμε σύντομα και υγιείς από αυτό το lockdown που μας έχει κουράσει σωματικά και ψυχικά. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.